Calimera. Evidentemente, no soy Miguel Urbán y hay varias razones. Tenemos que υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό. Έχουμε πράγματα κοινά. Συμμετέχουμε και οι δυο στο Podemos και είμαστε αντικαπιταλιστές, αλλά έχουμε και διαφορές μεταξύ μας. Εγώ δεν έχω μούσια, δεν είμαι ευρωβουλευτής και δεν είμαι 35 ετών. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να αντικαταστήσω αξιοπρεπώς τον συνάδελφο. Δεν μπόρεσε λοιπόν αυτός να έρθει, γιατί είχε προβλήματα τελευταία στιγμή. Είχε υποχρεώσεις τελευταία στιγμή, πολιτικές δηλαδή υποχρεώσεις στην Ισπανία, αλλά σας στέλνει το χαιρετισμό του. Στην συνθήκη του Μάστριχτ επικυρώθηκε η θέση τη νεοφιλελεύθερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό ήρθε σε αντίφαση στην πραγματικότητα με το τρίτο άρθρο. Γιατί αυτό το άρθρο, το άρθρο 3, λέει ότι στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι οικονομικές εδαφικές σχέσεις. Διορθώνει ο μιλητής. Στόχος είναι να ενισχυθεί η συνοχή οικονομική, εδαφική κτλ. Μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό βέβαια απέχει από την πραγματικότητα. Σήμερα, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη μάλλον αυτής της πολιτικής κάστας των νεοφιλελεύθερων, όπου συμμετέχουν και σοσιαλδημοκράτες που τελικά στραφήκαν προς το νεοφιλελευθερισμό. Αυτή λοιπόν, αυτός όλος τομέας αντιπροσωπεύει το ακραίο κέντρο, θα λέγαμε. Δηλαδή, αυτές οι δυνάμεις αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, προσπαθούν να βρουν το κέντρο πολιτικά και οι διαφορές τους όλο και μειώνονται. Και κάθε φορά τους βλέπουμε να γίνονται και πιο αυταρχικοί και πιο ενάντια στην κοινωνία, να έρχονται σε αντίθεση με την κοινωνία. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον Ευρωπαίο Επίτροπο, είπε ότι το ευρωπαϊκό όνειρο έχει, δεν υπάρχει πια, έχει εξαλειφθεί. Έτσι, σε μια κρίση ειλικρίνειας το είπε αυτό. Στην πραγματικότητα, όλη η νομική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Έτσι, είναι φτιαγμένα τα πράγματα έτσι ώστε για να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του κεφαλαίου, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να λυθούν κάποια θέματα. Για μας, για όλους εμάς που είμαστε εδώ πέρα, προφανώς οι αποφάσεις για τις αγορές, οι δημοσιονομικές αποφάσεις, θεωρούμε ότι ξεφεύγουν από την δημοκρατική βούληση των λαών και από την εθνική κυριαρχία των κρατών. Αλλά για να επιτευχθεί ένας στόχος, όπως παραδείγματος χάρη η ρήξη με το ευρώ, πρέπει να ξεκινήσουμε να βαδίζουμε σε μια οδό. Και δεν πρέπει να λέμε ότι αυτοί που καταπολεμούν την λιτότητα στους δρόμους, στις επιχειρήσεις τους, στα εκπαιδευτικά τους κέντρα, αυτοί λοιπόν που είναι κατά των μέτρων, κατά των μέτρων για περικοπές στην εκπαίδευση, στις συντάξεις, στους μισθούς, όλοι αυτοί λοιπόν κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα με εμάς. Θα μιλήσω για την Ισπανία, δεν μπορώ να μιλήσω βέβαια για την Ελλάδα. Στην Ισπανία λοιπόν το 70% του πληθυσμού είναι κατά των περικοπών στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης. και το 75% είναι κατά των μειώσεων των μισθών και των συντάξεων και κατά της επισφάλειας στην εργασία. Όμως, παραδόξως, μόνο το 18% έχει αρνητική άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πολλούς Ισπανούς και Ισπανίδες, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι σημάδι μοντερνισμού παρά το γεγονός ότι υποφέρει από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε προέρχονται αυτές μέσω του Σοσιαλιστικού Κόμματος, είτε του Λαϊκού Κόμματος. 2 στους 3 Ισπανούς είναι υπέρ της Νομισματικής Ένωσης, δηλαδή είναι ακόμα υπέρ του ευρώ. 2 στους 3 Ισπανούς. Για το 80% του ευρωπαϊκού λαού υπάρχει η ιδέα, έτσι φανταστική ιδέα, ότι ζούμε, ότι είναι αναγκαίο να σφίξουμε το ζωνάρι, γιατί είναι δύσκολη καιρή. Δηλαδή, η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία της τάξης του Βορρά έχει πετύχει. Πιστεύουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Εγώ θα έλεγα ότι εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ή όχι. Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εμείς στο Podemos, έναντι αυτού του προβλήματος, επιλέξαμε να μην μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στρουθοκαμιλίζουμε μη μιλώντας για το πρόβλημα, γιατί αν δεν μιλάμε για το πρόβλημα, αυτό εξακολουθεί και υπάρχει παρόλα αυτά. Κάποιοι σύντροφοι από το Podemos κάνουν απλή προπαγάνδα κατά του ευρώ, αλλά δεν κάνουν πολιτική για αυτό το θέμα του ευρώ. Βάσει της πραγματικής συνείδησης των μαζών. Δηλαδή, δεν ακούν αυτά που λέει ο λαός. Και επιπλέον έχουμε την υποχρέωση, λόγω της μεγάλης δύναμης του χτυπήματος, να επιλέξουμε μεταξύ διάφορων εναλλακτικών σενάριων. Υπάρχει ένα στοιχείο ελπίδας και πρέπει αυτό να προβάλλουμε. Ζούμε σε καιρούς όχι γραμμικούς, σε καιρούς όπου πολύ γρήγορα μπορούν να επιταχυνθούν οι θέσεις του πληθυσμού υπέρ των θέσεών μας. Οι πολιτικές λιτότητας θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, να είναι σκληρές, να είναι αντικοινωνικές. Ο εχθρός θα συνεχίσει να προσπαθεί να ελέγξει την οικονομία, τις εργασιακές σχέσεις, να ρυθμίζει τα θέματα του περιβάλλοντος. Αυτό, ας πούμε, προβλέπεται και σε συνθήκες όπως η TTIP. Δηλαδή θα προσπαθήσουν να την υπογράψουν και αυτήν, με πολύ μικρή αντίθεση εκ μέρους των λαϊκών μαζών, δηλαδή θα εργασιακά δικαιώματα, περιπατολογικά κτλ. Θα εκχωρηθούν. Και η περίπτωση της Ελλάδας είναι διαφορετική βέβαια. Είναι μια χώρα όπου έχει γίνει παρέμβαση, έχει φτάσει στο 4ο μνημόνιο, αλλά τα πράγματα δεν είναι καλύτερα για άλλες χώρες. Στις 28 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα στις εισαγωγικά, πρότεινε ορισμένες συστάσεις μέσα στις εισαγωγικά, αναχώρα για το έλλειμμα. Και εκεί λεγόταν τι πρέπει να κάνει η Κροατία, η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία απαιτούνται νέες δραστικές μεταρρυθμίσεις δομικής υφής. Και όταν ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, ουσιαστικά τη ζητάει αντικοινωνικά μέτρα για να διορθωθεί το χρέος και το έλλειμμα. κρέος που έχουν δημιουργήσει, έλλειμμα που δεν κατάφεραν να ελέγξουν και που αυξήθηκε, και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συμβαδίζει με αυτό το 3% το οποίο είχε αποφασιστεί κάπως έτσι μαγικά. Με βάση ποιου πράγματος είχε αποφασιστεί το 3%. Όταν υπάρχει μια δημοσιονομική πολιτική που δίνει χρήματα στους πλούσιους και υπάρχουν δαπάνες που δεν είναι κοινωνικές, που δεν ελέγχονται, στο τέλος θα υπάρξει έλλειμμα. Αλλά υπάρχει έλλειμμα, για το έλλειμμα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον από την άποψη της παραγωγής. Δηλαδή μιλάμε για έλλειμμα χωρίς να γίνεται μια ανάλυση γιατί προέκυψε αυτό το έλλειμμα. Θέλω να αναφερθώ τώρα σε δύο συμπεράσματα που είναι πολύ επικίνδυνα. Ζητάνε να γίνουν ακόμα πιο κεντρικές, να αποκτήσει πιο κεντρικό χαρακτήρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σε βάρος της εθνικής κυριαρχίας των κρατών να λαμβάνονται οι αποφάσεις στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης να υπάρξουν μειώσεις στους μισθούς και να γίνουν νέες μεταρρυθμίσεις, αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις. Για το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει αυτό, αλλά κυρίως για τις χώρες του Νότου. Ποιος είναι ο στόχος μας? Στόχος μας, το στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε για να καταφέρουμε να ανακτήσουμε το ποσοστό της κυριαρχίας μας σε διάφορους τομείς. Ένας στόχος είναι να έρθουμε σε ρήξη με το ευρώ. Αυτό όμως απαιτεί μια στρατηγική. Και εγώ θα έλεγα ότι αυτή η στρατηγική, εμείς τους αντικαπιταλιστές τουλάχιστον το λέμε έτσι, συνοψίζουμε ως εξής. Να μην υπακούμε στις εντολές και να προχωράμε, να βαδίζουμε μπροστά. Δηλαδή προχωράμε βήμα-βήμα. Να μην υπακούσουμε, αλλά να ξέρουμε ότι ο δρόμος δεν θα το διανύσουμε μαγικά. Είναι ένας σκληρός αγώνας. Θα πρέπει να βαδίσουμε βήμα-βήμα. Γιατί στο δρόμο θα βρούμε πάρα πολλά προβλήματα και δυσκολίες. Και επίσης θα πρέπει να επιτύχουμε σε αυτό το δρόμο να μας ακολουθήσει και η πλειοψηφία του λαού. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες, τι πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες του λαού, να τα λάβουμε αυτά υπόψη για να έρθουμε σε ρήξη με την πειθαρχία του ευρώ. Σε πολλούς νέους ριζοσπάστες, τη νεολαία δηλαδή, θα πρέπει να τους ρωτήσουμε τι σκέφτονται σχετικά. Πολλές φορές δεν το έχουν σκεφτεί. Οι ίδιοι δηλαδή που είναι έξω στον δρόμο και αγωνίζονται δεν το έχουν θέσει αυτό το θέμα. Και τα μέτρα που θα πρέπει να υιοθετήσουμε εκ μέρους μιας κυβέρνησης ή αντιπολίτευσης θα εξαρτηθούν από την ίδια την πολιτική και κοινωνική σύγκρουση τη συγκεκριμένη στιγμή. Και για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις αντιεπιθέσεις του εχθρού. Δεν αρκεί να λέμε την επιθυμία μας για τη ρήξη. Θα πρέπει να γίνει ένας ολόκληρος στοχασμός για να γίνουν πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να σκεφτούμε είναι αν είναι δυνατόν να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θεωρώ ότι με το σημερινό συσχετισμό δυνάμεων αυτό δεν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται δηλαδή να την αλλάξουμε, να την αναμορφώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατία, κατά της λιτότητας. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να στηριχθούμε σε μια ψευδαίσθηση ότι αν είχαμε περισσότερο βάρος, δύναμη και μπορούσαμε να κάνουμε αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Και η επόμενη ερώτηση είναι η εξής. Είναι βιώσιμο ένα ενιαίο νόμισμα υπό τις παρούσες συνθήκες? Αυτό το νόμισμα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι τιμωρεί τις χώρες με λιγότερη παραγωγικότητα και γίνεται ένα δίπολο. Έτσι δημιουργείται μια κρίση. Η ίδια η κρίση του ευρώ είναι ασύμμετρη, δεν είναι συμμετρική. Δεν αφορά με τον ίδιο τρόπο όλες τις χώρες. Το τρίτο θέμα το οποίο πρέπει να σκεφτούμε και που έχει αναφερθεί εδώ αυτές τις μέρες είναι αν μπορούμε, αν μπορούμε να φανταστούμε μια χώρα να φύγει από το ευρώ μόνη της, αν θα είναι επιτυχές αυτό. Νομίζω ότι δεν είναι οι χειρισμοί που μπορεί να κάνει ένα πλοίο που ονομάζεται εθνικό κράτος. Οι χειρισμοί που μπορεί να κάνει δεν επαρκούν, είναι πολύ περιορισμένοι. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή μια νομισματική υποτίμηση δεν αρκεί, γιατί ορισμένοι, υπάρχει ο κίνδυνος κάποιοι σύντροφοι αριστεροί να προτείνουν μια υποτίμηση των μισθών για πατριωτικούς λόγους. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό, δεν το θέλουμε κάτι τέτοιο. Μπορούμε να αποφύγουμε αυτό που ονομάζουμε ασύμμετρα χτυπήματα, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε λύσεις, να επινοήσουμε λύσεις. Και στο τελευταίο μέρος της παρουσίασής μου θα μιλήσω για κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο στην αριστερά, παραδοσιακά. Τι να κάνουμε. Δεν θα φτάσω σε θεωρητικά επίπεδα όπως του Λένιν, αυτά που ανέλησε στο βιβλίο του, αλλά για πράγματα πιο απλά. Σε αυτό το δρόμο που έλεγα πριν, δηλαδή για την απειθαρχία και το να ανοίγουμε δρόμο σιγά σιγά, θα πρέπει να δούμε όλα τα θέματα. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ανάπτυξη και την απασχόληση και τι ζητάνε στο δρόμο και σε επίπεδο κυβέρνησης. Και η Τερέσα Ροντρίγκεζ είπε σε μια συνάντηση ότι το πρόβλημα που υπήρξε μεταξύ άλλων στην περίπτωση του Τσίπρα ήταν ότι φοβήθηκε, γιατί ήταν πολύ δυνατή. Αλλά αυτή είπε ότι εγώ ελπίζω ότι δεν θα φοβηθούμε. Αυτό τι σημαίνει? Να μην υπακούμε στην πολιτική της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων, να ανακόψουμε αυτή την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και να μην μεταφέρεται το ιδιωτικό χρέος στο δημόσιο. Μεγάλο μέρος του χρέους στην Ισπανία προήρθε από το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος απορρόφησε ιδιωτικό χρέος. Πρέπει να αναστείλουμε την πληρωμή και να δηλώσουμε ότι δεν πληρώνουμε, αφού συνδιαλλαγούμε με τους πολίτες, και να κοινωνικοποιήσουμε τον τραπεζικό κλάδο. Αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε σκεφτεί. Δεν μπορούμε να φτάσουμε κάποια στιγμή στην κυβέρνηση και να σκεφτούμε και να αντιμετωπίσουμε τις δυνάμεις της Τρόικας χωρίς να έχουμε προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο. Και πρέπει να δημιουργήσουμε οικονομικές σχέσεις και να δημιουργηθεί μια νέα νομισματική αρχή η οποία θα εξασφαλίσει τις εσωτερικές συναλλαγές. Οι σημερινές κεντρικές τράπεζες κάθε χώρας, εκτός από τη γερμανική, είναι ήδη, έχουν ήδη μπει μέσα στο παιχνίδι, είναι, δεν είναι ελεύθερες. Πρέπει να δούμε όλα τα πολιτικά κόμματα της αριστεράς και όλες οι χώρες μεταξύ τους πώς θα μπορέσουν να συνεργαστούν, εφόσον υπάρχουν βέβαια κυβερνήσεις που είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν και να κάνουν εμπορικές και πολιτικές συμφωνίες, αλλά όχι μόνο με χώρες που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με εμάς, αλλά και με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί όχι? Και να ανοίξουμε, να μην κοιτάμε μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και ζωή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Το κεφάλαιο θα προσπαθήσει να το αποτρέψει αυτό. Εμείς πρέπει να το προσπαθήσουμε. Και θα πρέπει βέβαια και να έχουμε μια φορολογική πολιτική προοδευτική. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω αυτό. Επίσης, θα πρέπει να ανακτήσουμε ή να δημιουργήσουμε ένα νέο εργασιακό πλαίσιο που θα διασφαλίζει δύο πράγματα. Σταθερότητα στην εργασία και αύξηση των μισθών. Εγώ δεν είμαι κεσιανός, αλλά αναγνωρίζω ότι όταν κάποιοι κεσιανοί λένε ότι αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στην εσωτερική ζήτηση, αυτό είναι αλήθεια. Και δεν μιλάμε μόνο για τις εξαγωγές των πλουσίων. Εμείς στη χώρα μου είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που αυξάνεται, ή μάλλον η κυβέρνηση είναι ευχαριστημένη γιατί αυξάνεται ο τουρισμός, αλλά δεν λένε ότι ο τουρισμός αυξάνεται ακριβώς επειδή οι αραβικές χώρες βρίσκονται σε πόλεμο. Αλλά και με αυτή την αύξηση του τουρισμού έχουν καταφέρει να σώσουν την ισπανική οικονομία. Και επίσης για την ενέργεια θα πρέπει να μην εξαρτώμαστε απ' έξω για την ενέργεια και από τα ορυκτά καύσιμα. Και εγώ προσωπικά έχω ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό το θέμα. Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας είναι πηγές δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Και τέλος, είναι σημαντικό η κυβέρνηση να προτείνει μέτρα που θα είναι καλά για την καθημερινότητα, την καθημερινή ζωή των πολιτών, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξακολουθήσουν να στηρίζουν την κυβέρνηση οι πολίτες. Είναι σημαντικό οι πολίτες να νιώσουν ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Οι Έλληνες τι καλύτερο έχουν δει αυτά τα χρόνια που κυβερνάει ο Τσίπρας? Και τελειώνοντας, τι πρέπει να κάνουμε έναντι των κυρώσεων, των προστήμων? Να μην τα πληρώσουμε. Αυτό έχω να πω. Να μην υπακούσουμε, να μην πληρώσουμε. Και τι θα γίνει με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί αυτό το λένε συνέχεια στη χώρα μου. Πρέπει να δούμε τον όγκο αυτών των προγραμμάτων σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά στην Ισπανία, σε περίπτωση που εξαφανίζονταν, θα είχαν αντίκτυπο 0,6% στο ΑΕΠ. Τι σημαίνει αυτό? Τα έσοδα είναι 1,18%, αλλά οι πληρωμές είναι 1,12%. Η διαφορά δηλαδή είναι πολύ μικρή. Το πρόβλημα του ΑΕΠ της Ισπανίας δεν είναι αν οι Βρυξέλλες σταματήσει να στέλνει λεφτά. Αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρηματοδοτήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει πρόβλημα. Αν σταματήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μας δίνει χρήμα, τότε θα πρέπει να βρούμε μια ένα εσωτερικό χρήμα για να πληρώσουμε τους δημόσιους υπαλλήλους κτλ. Αυτό θα είναι μεταβατικό μέτρο, γιατί ξέρουμε ότι το ισχυρό νόμισμα θα υπερισχύσει του ασθενούς. Και κλείνω, τελειώνω, κάνοντας ένα πιο γενικό σχόλιο. Τι κάνουμε εμείς ως αντικαπιταλιστές? Εγώ σας εξήγησα ποιες είναι οι σκέψεις οι δικές μας των αντικαπιταλιστών, όχι όλου του Ποδέμος. Εμείς αυτό που λέμε, θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτές τις θέσεις που σας ανέφερα στο πλαίσιο του Ποδέμος, να τις δημοσιοποιήσουμε γενικότερα στον τύπο και μέσα από τους βουλευτές μας, τους δημόσιους εκπροσώπους μας, και το ίδιο θα έλεγε και ο Μιγκέλ Ουρμπάν εδώ. Και τρίτον, ξέρουμε ότι ταυτόχρονα, ενώ αυτοί προσπαθούν να φτιάξουν ένα νεοφιλελεύθερο κίνημα μαζικό, πρέπει να φτιάξουμε εμείς το δικό μας κίνημα αντικαπιταλιστικό. Ευχαριστώ πολύ.